Να μας πεις και για το ιατρικό πόρισμα, για το ιατροδικαστικό πόρισμα για το θάνατο του Σύφη Βαλιράκη. Έτσι ακριβώς. Να υπενθυμίσουμε ότι τον περασμένο Ιανουάριο σημειώθηκε η τραγωδία με τον πρώην υπουργό του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Σύφη Βαλιράκη. Υπενθυμίζουμε ότι ο άνθρωπος είχε βγει στην Ερέτρια για την καθιερωμένη βόλτα, ή ψάρεμα το οποίο έκανε με το φουσκωτό. Είχε εμπειρία επ' αυτού αρκετά χρόνια, όπως προκύπτει και από την ίδια του την οικογένεια. Ωστόσο, τα στοιχεία τα οποία έρχονται στο φως σήμερα είναι στοιχεία τα οποία ανατρέπουν όλη την υπόθεση. Αρχικά γνωρίζαμε ότι ο κύριος Βαλιράκης έφυγε από τη ζωή λόγω των χτυπημάτων που του είχε προκαλέσει η προπέλα, κυρίως στο κεφάλι. Ωστόσο, επειδή η οικογένεια δεν πίστηκε σχεδόν ποτέ ότι πρόκειται για ένα απλό ατύχημα, είχε αναθέσει την έρευνα σε εμπειρογνώμονες δικούς της. Έτσι λοιπόν τα αποτελέσματα έδειξαν χθες ότι ο κύριος Βαλιράκης, πέρα από τα χτυπήματα που έφερε στη δεξιά μεριά του κεφαλιού, της κεφαλής του από την προπέλα, υπήρχαν χτυπήματα και από άλλο τέμνον αντικείμενο, το οποίο δεν ήταν η προπέλα, άρα, και λοιπόν, ήταν κάτι άλλο. Ο Σύφης Βαλιράκης καταλαβαίνετε λοιπόν δεν χτυπήθηκε ότι μόνο από την προπέλα. Πλέον κάνουν λόγο για εγκληματική ενέργεια. Ναι, ναι. Έτσι ναι. Ακριβώς. Μάλιστα. Και γι' αυτό η σύζυγος του Σύφη Βαλιράκη είπε ότι ο σύζυγός μου δολοφονήθηκε και έκανε αυτή τη δήλωση βασιζόμενη στο ιατροδικαστικό πόρισμα. Ελευθερία, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ.